Η μοναδική επένδυση που έχω κερδίσει ποτέ πάνω από 100 φορές είναι η επένδυση στο Solidus AI Tech κρυπτονόμισμα. Το εντόπισα πριν από 2 χρόνια όταν ήταν στο 0,002 σαν το δολαρίο, όταν ήταν σε προαγορά. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα top 10 crypto AIs στην αγορά, με κεφαλαιοποίηση 140 εκατομμυρίων, αρκετά νωρίς σε σχέση με τις προοπτικές του, με πιθανότητες να μπει στη Binance με ανακοίνωση από το Binance Smart Chain Daily και με κοινότητα άνω των 4 εκατομμυρίων followers, subscribers και τα λοιπά σε όλα τα social media. Επίσης, έχει αρκετές ευκαιρίες να κερδίσει κάποιους από τα pre-sales που είναι στο launchpad του Solidus, που μέχρι στιγμής έχουν δει 10 με 30 φορές απόδοση στα 7 projects που έχουν γίνει launch μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα τους. Και έτσι λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε την ενημέρωση για το Solidus AI Tech. Θα δούμε τι κάνει σαν μια συνοπτική ενημέρωση, τις προοπτικές, τις τελευταίες πιο σημαντικές εξελίξεις και το μέλλον αυτού του project. Και όπως πάντα, πριν εμβαθύνω στην ανάλυση, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα, μείνε συντονισμένο στο crypto.gr για τις πιο σημαντικές εξελίξεις και κρυπτονομίσματα, καθημερινή ενημέρωση, δες τα μαθήματα που έχουμε στο Andreo Academy με πρόσβαση και σε κλειστό Discord για περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη και lives τακτικά μόνο για τα μέλη της Ακαδημίας μας. Και πάμε να βαθύνουμε τώρα να δούμε τι είναι το Solidus AI Tech. Το Solidus AI Tech είναι ένα service provider για εταιρείες και κυβερνήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα με το GPU, με την ουσιαστικά την παροχή της υπολογιστικής ισχύς αλλά και τεχνητής νοημοσύνης ταυτόχρονα. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν πριν από το μεγάλο hype, πριν από το ChatGPT και όλο αυτό, με στόχο να παρέχουν μια τέτοια υπηρεσία. Πριν από 2 χρόνια το είχα κάνει ανάλυση. Αρκετοί από εσάς έχετε μπει σε αυτό το project και συγχαρητήρια τα κέρδη σας, γιατί αρκετοί έχετε κερδίσει από 20, 30, 40, 50% και πάνω X, ανάλογα με το πότε μπήκε ο καθένας από εσάς σε αυτό το κρυπτονόμισμα. Στο pre-sale του, στην αγορά του, όταν ήταν διαθέσιμο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι τότε έκανα 2 βίντεο, ενημέρωση ανάλυση, ενημέρωση με τις εξελίξεις και μια συνέντευξη με τον co-founder του Solidus AI στο Dubai. Το έχω στο κανάλι και μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή. Και ας δούμε απλώς την ανασκόπηση της τελευταίας εβδομάδας. 25.000 holders του AI Tech κρυπτονομίσματος, AI Tech Euro HPC Summit, ένα συνέδριο στην Ευρώπη, Brightpool IX στο AI Tech Pad, AI Tech Live πάνω στο KuCoin, συνολικά 55 εκατομμύρια αξίας AI Tech κλειδωμένα, κοντά στο 40% κλειδωμένα, και αυτό θα προστατέψει και την αξία της τιμής σε βάθος χρόνου από το να υπάρχει κάποιο μεγάλο sell-off πάνω στο κρυπτονόμισμα αυτό. Και πλέον με αυτή την απόδοση που έχει δημιουργήσει και μεγαλύτερες προοπτικές και κάνει τον κόσμο στα αλήθεια να κατάει αυτό το token, όπως καλή ώρα ακόμα και εμένα που κρατάω το AI token. Και μια σύντομη παρένθεση εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω πως ο σκοπός του βίντεο αυτό δεν είναι για να σας παροτρύνω να επενδύσετε σε αυτό το κρυπτονόμισμα. Έχει ευκαιρία και ρίσκο ταυτόχρονα όπως κάθε τι που υπάρχει στην αγορά. Δεν έχω κάποια συνεργασία μαζί τους, ούτε άμεση ούτε έμεση, ούτε είναι χορηγή στο σημερινό βίντεο. Okay, κάνω απλώς μια ενημέρωση γιατί είναι ένα από τα top crypto AI projects και αρκετοί από εσάς τα αλήθεια θέλατε ενημέρωση για το Solidus και αρκετοί από εσάς προσπαθείτε να εντοπίσετε και ευκαιρίες στην αγορά και αυτή θα μπορούσε να είναι πιθανόν μια από τις καλές ευκαιρίες που θα μπορούσατε να δείτε. Αλλά όπως πάντα, να κάνετε δική σας έρευνα πάντα μα πάντα προτού πάρετε κάποια απόφαση για να επενδύσετε ή όχι σε αυτό το κρυπτονόμισμα ή σε οποιοδήποτε άλλο. Και συνεχίζοντας, πούλησαν 100% τα AI Tech Bonds, AI Tech το κρυπτονόμισμα αυτό ήταν στα Top Gainers στο KuCoin, στα Top AI Coins στο CoinGecko, έφτασε το υψηλότερο όλων των εποχών στα 53 cent το δολαρίο πριν από λίγες ημέρες, ειδικά με το hype του Nvidia που είχαμε και όλα τα AI είχαν εκτοξευτεί προς τα πάνω, και είναι στα Top 350 στο CoinMarketCap, έφτασε να έχει και πάνω από 200 εκατομμύρια κεφαλαιοποίηση. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο είναι στα 140 εκατομμύρια market cap. Τις προοπτικές τις έχει για αρκετά παραπάνω. Το κρυπτονόμισμα αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 27 διαφορετικά ανταλλακτήρια όπως KuCoin, GateIO, HTX, MEXC, BitGet, BingX κτλ. Θα πρότεινα προσωπικά το GateIO ή το MEXC γιατί θα βρείτε και άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα ή και χαμηλής κεφαλαιοποίησης εύκολα σε αυτά τα δύο ανταλλακτήρια. Και πλέον KuCoin και BitGet δεν έχουν και καμία μεγάλη διαφορά από αυτά τα δύο. Είναι σχεδόν ίδιο level. Αλλά όπως είπαμε, έχει και προοπτικές να μπει και σε άλλα μεγάλα ανταλλακτήρια όπως Binance, όπως OKX και Bybit. Δεν έχουν κάποια ανακοίνωση από καμία πλευρά ούτε από αυτά τα ανταλλακτήρια ούτε από το Solidus για κάποιο πιθανό listing τώρα άμεσα. Αλλά έχει ανακοινωθεί από το BSC Daily, Binance Smart Chain Daily, όπου δίνουν διάφορες ενημερώσεις που έχουν να κάνουν με το Binance Smart Chain ή με την Binance.com, με το ανταλλακτήριο γενικώς. Και σε αυτό λοιπόν, σύμφωνα με tips σχετικά με τα listing από τον πρώην CEO της Binance με τον CZ, έχουμε 25 πιθανά projects να γίνουν list στην Binance το 2024. Και έχουμε 5 από κάθε κατηγορία. Στο AI έχουμε νούμερο 1 το AI Tech, F3, CGPT, OFN και GTAI, το οποίο έχω αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο. Φυσικά μπορείτε να δείτε και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα όπως meme coins, όπως άλλα που έχουν να κάνουν με infrastructure, το Deepin, DeFi, gaming και πάει λέγοντας. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε καλά τι συμβαίνει όταν ένα κρυπτονόμισμα μπαίνει στην Binance. Συνήθως κάνει ένα rally, ειδικά τα κρυπτονομίσματα χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Χωρίς φυσικά να είναι αυτό κάποια υπόσχεση για την απόδοση, γιατί μπορεί και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ειδικές
φορές όπου δεν κάνει και κάποιο μεγάλο ράλι και πάντα υπάρχει ένα ρίσκο όσο καλά και να ακούγεται μια κατάσταση. Και αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής, δώστε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσει άλλα βίντεο και ευκαιρίες στο μέλλον. Και στα top 10 most popular AI crypto coins στο CoinGecko, που είναι το CoinGecko, για όσους δεν ξέρετε, είναι σαν το CoinMarketCap, είναι απλώς μια πλατφόρμα που έχει πληροφορίες για διάφορα κρυπτονομίσματα. Το Solidus AI Tech ήταν στην θέση νούμερο 8 και φυσικά στα top 10 AI, ακριβώς αμέσως μετά το Ajax, το Singularity Net. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω και μια σύντομη αναφορά στον χωρικό του σημερινού βίντεο, που είναι η Bybit και η κάρτα της Bybit, όπου μπορείς να την παραγγείλεις 100% δωρεάν από το link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο, και στην πρώτη σου συναλλαγή θα λάβεις 25 ευρώ bonus καλωσορίσματος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την κάρτα οπουδήποτε online και offline, γιατί είναι Mastercard. Μπορείς να την προσθέσεις και στο Google Pay και να πληρώσεις άμεσα με το Google Pay, και μπορείς να τη φορτίσεις με ευρώ, δολάριο, λίρες, stablecoins, Ethereum και Bitcoin. Link για την παραγγελία θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για την παραγγείλετε δωρεάν και τον bonus καλωσορίσματος των 25 ευρώ. Τώρα, ποιες είναι οι προοπτικές για το Solidus AI Tech? Πριν από 2 χρόνια έκανα την ενημέρωση, είδα τις προοπτικές, έκανα τη δική μου επένδυση, αρκετοί από εσάς επενδύσατε επίσης σε αυτό το project, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να δω τα project να κάνουν roll up τις υπηρεσίες τους, τα προϊόντα τους στην αγορά, έχουν μια επιφύλαξη, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει και ένα ρίσκο να τα παρατήσουν και να μην βγάλουν ποτέ αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά. Τώρα έχουν ανακοινώσει επίσημα από τις 8 Μαρτίου ότι αυτά τα λαντσάρουν όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί εξ αρχής φέτος, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οπότε έχουμε και λέμε AI Marketplace τον Ιούνιο, σε λίγους μήνες από τώρα, σε λιγότερους από 3 μήνες. GPU Marketplace τον Ιούνιο επίσης, και με τα GPU Marketplace γίνεται ένας χαμός. Βλέπε Render, BitTensor, το Aether, ένα καινούριο project το οποίο θα ξεκινήσει από τον Μάιο. Και τον Ιούλιο, Solidus AI Tech Data Center. Περισσότερες πληροφορίες από το link που θα βρεις στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό θα είναι game changer. Γιατί επιτέλους θα έχουν αυτό που έχουν υποσχεθεί εξ αρχής και θα έχουν πραγματικό service το οποίο θα παρέχουν στην αγορά. Και θα δημιουργήσουν και μεγαλύτερη ζήτηση πάνω στο AI token. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον, θα έχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Επίσης, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχουν BitTensor, Render, Aether και άλλα τόσα project που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θα είναι και game changer γιατί το Solidus AI Tech project ξεκίνησε μέσα στο ξεκίνημα του bear market. Βγήκε στην αγορά τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη του 2022. Μόλις είχε ξεκινήσει ουσιαστικά το bear market τα πρώτα βήματα. Και όχι μόνο επιβίωσαν στο bear market, αλλά κατάφεραν να χτίσουν το ecosystem τους και να αναπτυχθούν και μπήκαν πολύ δυναμικά σε αυτό το ξεκίνημα του νέου bull run κύκλου. Οπότε, αν κατάφεραν να περάσουν τα πιο σκληρά τεστ και να κάνουν όλα αυτά όσα κάνουν μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι η συνέχεια είναι πολύ πιο εύκολη, σχετικά πιο εύκολη για αυτούς. Οπότε έχουν δείξει αρκετά καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Τώρα, ένας άλλος τρόπος για να κερδίσεις από το project αυτό είναι από το Launchpad, από τα IDOs. Το Launchpad είναι καινούρια projects που βγαίνουν σε pre-sale, όπως ήταν και το Solidus το ίδιο, και αυτά γίνονται στην πλατφόρμα του Solidus. Μέχρι στιγμής έχουμε δει 7 διαφορετικά projects, 6 έχουν ολοκληρωθεί ήδη και οι αποδόσεις τους που είχαν όταν ολοκληρώθηκαν τα pre-sale και μπήκαν στην αγορά ήταν 10 με 30x τουλάχιστον. Και το project που είναι live αυτή τη στιγμή είναι ένα gaming, ένα καινούριο project που ονομάζεται Legends of Elysium. Είναι ένα δωρεάν play fantasy fusion με trading cards και boarding game. Λεπτομέρειες αυτό θα βρεις στο δικό τους στο website. Και by the way, επειδή υπάρχουν πολλά fake sites, προσοχή, γιατί όταν κάποιο κρυπτονόμισμα γίνεται hype και χτίζει κάποιο μεγάλο momentum στην αγορά, συνήθως φτιάχνουν και διάφορα fake sites, οπότε για να πάτε στα official websites, δείτε ένα link που θα έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μην μπερδευτείτε και πάτε σε κάποιο scam site και χάσετε χρήματα. Και το Solidus AI έχει κάνει συνεργασίες με διάφορα projects, όπως με το Affin, που είναι ένα gaming metaverse project, και με διάφορα άλλα project που θα δείτε στην αγορά. Το AI Tech Launchpad είναι ένα από τα top 6 launchpads στο CoinMarketCap, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση που έχουν μέχρι στιγμής. Τώρα πάμε στο κρυπτονόμισμα AI Tech, στις προοπτικές του, όσον αφορά τη τιμή κτλ. Το απόθεμα του AI Tech κρυπτονομίσματος είναι 2 δισεκατομμύρια. Κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά μόνο το 25,28%. Το υπόλοιπο είναι κλειδωμένο και θα ξεκλειδώνεται σταδιακά. Είναι από τα pre-sales και πάει λέγοντας. Οι περισσότεροι από εσάς που είχατε αγοράσει το pre-sale γνωρίζετε αρκετά καλά. Μια ποσότητα έχει ξεκλειδωθεί που έχετε πουλήσει και φαντάζομαι κάποιοι και από εσάς. Και το υπόλοιπο θα ξεκλειδώνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Αυτό θα κρατήσει και την αξία της τιμής σε μια ισορροπία. Πρόσφατα έχουν ανακοινώσει επίσης και ένα burning mechanism για να καίνε και tokens, κάτι το οποίο θα δώσει μετά παραπάνω αξία στο υπόλοιπο ποσό που θα παραμείνει. Τώρα, αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη υπόσχεση ότι θα πάμε στο Moon. Αναμένεται να είναι γύρω στο 14% σε βάθος χρόνου burning του token, και αυτό λοιπόν μπορεί να δώσει, όπως είπαμε, σε βάθος χρόνου να κρατήσει τουλάχιστον την αξία. Τώρα, όσον αφορά τις προοπτικές σε αυτό το project, λόγω του ότι είναι χαμηλό market cap μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλές. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εικόνα όταν θα δούμε και live τα marketplaces με το AI και το GPU και με το AI Tech Data Center. Εκεί θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εικόνα, αλλά με όσα βλέπω μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι έχουν χτίσει πολύ καλές υποδομές για το μέλλον. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάποια υπόσχεση εδώ
πέρα όσον αφορά την επιστροφή πάνω στην επένδυση. Γιατί μπορεί να πάει κάτι στραβά, μπορεί κάτι να γίνει με το team, όπως έχουμε δει κάποιες φορές με κάποια πράγματα. Αν άνθρωποι είναι πίσω από αυτά τα project, δεν είναι AIs που είναι αυτόνομα και λειτουργούν στην τελειότητα φάση. Επίσης, αυτή η αγορά έχει τεράστιο ανταγωνισμό και θα έχει ακόμα περισσότερο από εδώ και πέρα, να είσαι σίγουρος. Απλά βλέποντας όλα όσα βλέπω μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι έχει μια καλή υποδομή και καλές προοπτικές και για από εδώ και πέρα και όχι μόνο για αυτό που έδωσε μέχρι στιγμής. Και είναι ήδη αυτή τη στιγμή αποδειγμένα ένα από τα top crypto AIs γενικά και σίγουρα και top AI με χαμηλή κεφαλαιοποίηση. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό βίντεο. Περιμένω τις δικές σας απόψεις και τα σχόλιά σας από κάτω. Οποιαδήποτε ερώτηση ελεύθερα, ένα like στο βίντεο, γιατί βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο εδώ στο YouTube. Εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα. Μείνε συντονισμένο στο cryptonea.gr και στο Android Academy και στο Discord Group μας και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.